Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Όπως βλέπετε το τίτλο, πάλι για άλλη μια φορά έχω πρόβλημα με κάτι που παραγγέλνω και αυτή τη φορά για κακή μου τύχη έχω πρόβλημα με το OnePlus 6, το οποίο το παράγγειλα εδώ και μια εβδομάδα. Όπως είδατε και από την φωτογραφία που έβαλα στο βίντεο, έχω πρόβλημα με το autofocus του κινητού. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το είδα και πριν το αγοράσω το κινητό. Σε διάφορα έτσι reviews που κάνανε για την κάμερα, είχε ένα πρόβλημα με το autofocus. Θεωρούσα ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο σημαντικό. Θεωρούσα ότι δεν μπορεί να είναι στη δικιά μου συσκευή. Αλλά για εκεί μου τύχη υπάρχει πρόβλημα στο κινητό. Το διπλό σύστημα φακών, η μία η κάμερα, μάλλον όταν τραβάς βίντεο στα 30 fps και 1080p και 4K, χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σταθεροποιητή εικόνας, οπότε τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα στο autofocus. Όταν χρησιμοποιεί στα 1080p, στα 60 fps και στο 4K, στα 60 fps, υπάρχει ένα πρόβλημα με το autofocus. Το πρόβλημα είναι ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να εστιάσει. Στο βίντεο που είχα κάνει, που είδατε πριν δύο μέρες, με το μέγα καλοκαιρινό unboxing, σε πάρα πολλά σημεία του βίντεο χρειάστηκε να το κόψω γιατί έκανε το focus, δυσκολευόταν να κάνει αυτή την κίνηση πάνω κάτω για να εστιάσει. Το θέμα είναι ότι για καλή μου τύχη το παράγγειλα από το επίσημο κατάστημα της OnePlus. Εχθές έστειλα μήνυμα ότι έχω πρόβλημα. Γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγες ώρες επικοινώνησα μαζί μου. Δεν μου ζήτησαν μάλλον πάρα πολλές λεπτομέρειες να τους πω τι και πώς. Το θέμα ήταν ότι εγώ ρώτησα αν το πρόβλημα του κινητού είναι software, οπότε π.χ. να περιμένω κάποιο διάστημα για να έρθει μια αναβάθμιση, ή hardware. Δεν μου απάντησαν πάνω σε αυτό και προχώρησαν στη διαδικασία της αντικατάστασης και του full refund. Πάρα πολύ γρήγορα μου εξήγησε η πολίτρια εκεί πέρα και οι εργαζόμενοι στο τμήμα της OnePlus για τις αντικαταστάσεις και για την εγγύηση. Μου είπε ότι μέσα σε 15 μέρες, το είδα και εγώ, είναι το DOA τους στην OnePlus. Με ρώτησε άμα π.χ. το κινητό μου το έχω ρίξει κάτω ή κάποια υγρά ή κάτι τέτοιο. Είπα εννοείται πως όχι, είναι σε τέλεια κατάσταση. Μετά με ρώτησε να κάνω έτσι να διαγράψω όλα τα δεδομένα και να τα ξαναπεράσω, να κάνω δηλαδή να καθαρίσω την κρυφή μνήμη και όλα αυτά. Το έκανα, το πρόβλημα δεν διορθώθηκε. Μου είπε άμα το πρόβλημα είναι το ίδιο και με άλλες εφαρμογές κάμερας, είναι ακριβώς το ίδιο και μπορεί και χειρότερο, δηλαδή π.χ. στο open camera τα πράγματα είναι άθλια. Και μου έστειλε email να μου πει ότι σήμερα θα έρθουν να το πάρουν το κινητό. Εκτύπωσα τη σελίδα για το track number με τη UPS, θα έρθουν από το σπίτι να μου το παραλάβουν. Αυτό είναι το πάρα πολύ καλό, ότι δεν χρειάστηκε και δεν χρειάζεται να κουραστώ για το θέμα της αντικατάστασης και του full refund. Θα έρθουν να πάρω το κινητό μου, θα το στείλω με όλα τα παρελκόμενα, όπως μαζί και με την θήκη που παράγγειλα, όλα μαζί, και θα πάρω ακριβώς τα λεφτά που έδωσα. Μέσα σε 5-6 μέρες εργάσιμες θα έχω πίσω τα λεφτά μου. Πάμε όμως τώρα να σας βάλω ένα μικρό βιντεάκι να δείτε το πρόβλημα με το autofocus και επανέρχομαι. Όπως και εσείς θα είδατε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και για ένα κινητό των 500 ευρώ, το οποίο θεωρείται και camera phone, δηλαδή ένα κινητό το οποίο και ο βασικός λόγος που το αγόρασε ήταν να έχω καλύτερο βίντεο σε σχέση με το OnePlus 5, είναι τραγικό το autofocus. Τώρα πάμε να δούμε, γιατί εκείνη που τρελαίνομαι, πάμε να δούμε το autofocus του Xiaomi Redmi Note 5, να δείτε τη διαφορά. Όπως βλέπετε κι εσείς, η διαφορά είναι ξεκάθαρη. Φαίνεται ότι για ένα κινητό των 150 ευρώ, των 170 όπως είναι το Xiaomi Redmi Note 5, το autofocus δουλεύει μια χαρά σε σχέση με το OnePlus 6. Τώρα θα μου πεις τι να κάνω κι εγώ που έχω πάρει το OnePlus 6 ή θέλω να το αγοράσω. Άμα πριν δύο χρόνια που δεν χρησιμοποίησα το βίντεο, ήταν ελάχιστες φορές που τράβηξα ένα βίντεο και δεν σε προβληματίζει κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή. Αλλά άμα χρειάζεσαι το βίντεο, το autofocus θεωρώ ότι το χαλάει πάρα πολύ το κινητό. Να πω έτσι 2-3 βασικά πραγματάκια, έτσι ένα mini review πριν το περιμένω τώρα να έρθει ο courier να το στείλω πίσω το κινητό. Είναι ότι το OnePlus 6 είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή. Η ποιότητα κατασκευής είναι σε πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά επίπεδα, όπως και όλα τα OnePlus. Η οθόνη του είναι
πάρα πολύ απολαυστική. Μου άρεσε πάρα πολύ η μεγάλη οθόνη του κινητού. Τα χρώματα και όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλά. Οι επιδόσεις εννοείται ότι είναι τέλειες. Είναι ό,τι πιο δυνατό μπορείς να βρεις σε Android κινητό. Ένα μάλλον από τα πιο δυνατά Android κινητά. Οι κάμερες στις φωτογραφίες είναι πάρα πολύ καλή. Η ηχογράφηση των βίντεο κατά τη διάρκεια είναι και αυτή πάρα πολύ καλή. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι ο δέκτης του δακτυλικού αποτυπώματος που είναι εδώ πέρα πίσω με δυσκόλεψε αρκετά στο να το ανοίξω, με την έννοια ότι επειδή είναι μικρός και όταν βάζω π.χ. και αυτή τη θήκη της OnePlus την επίσημη, το χέρι δεν πάει ακριβώς πάντα στη σωστή θέση για να το ξεκλειδώσεις. Πάρα πολλές φορές είχα λάθος και δεν μου ξεκλείδωνε η οθόνη. Σε σχέση π.χ. με το Xiaomi, το Redmi, το Note 5 που έχει πιο μεγάλο δέκτη πίσω, στο Xiaomi πάρα πολύ εύκολα το ξεκλείδωνε το κινητό μου. Όχι ότι δεν είναι γρήγορος, είναι πάρα πολύ γρήγορος ο δέκτης, αλλά είναι μικρός και σε σημείο που δεν βολεύει τόσο πολύ. Το άλλο θέμα είναι ότι όντως το είδα και εγώ ότι δεν έχει το κινητό καλό ηχείο. Δεν είναι ότι έχει τραγικό ηχείο. Το ηχείο του είναι σε επίπεδα ενός κινητού των 200-300 ευρώ. Δεν είναι ένα ηχείο που έχει μια ναυαρχίδα των 500 ευρώ. Τώρα κάποιος θα, όπως είπα και πριν, να το πάρω το κινητό, να μην το πάρω. Είναι θέμα, αυτό που σας είπα, το θέμα με το βίντεο και το autofocus. Εγώ αυτό που κατάλαβα και θα μπορούσα να κάνω υπομονή, αλλά ήταν ένα θέμα software, δεν μου απάντησαν. Άμα ήταν κάτι θέμα software, πιστεύω θα μου λέγανε, π.χ. το βλέπουμε, το λύνουμε, όπως διάβασα και σε διάφορα φόρουμ και άλλοι χρήστες περιμένουν και καλά update, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα update, είναι θέμα φακών. Το άλλο το θέμα είναι ότι και με την μπαταρία δεν είναι τόσο καλή η αυτονομία της, τελειώνει αρκετά γρήγορα, το οποίο είναι, αυτό είναι σίγουρα θέμα software και σε επόμενο έτσι update πιστεύω θα λυθεί. Στη μια εβδομάδα που έχω το κινητό θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή συσκευή, όπως σας είπα, αλλά με αυτό το κύριο πρόβλημα του autofocus. Το καλό είναι ότι πραγματικά, παιδιά, το after sale της OnePlus εγώ δεν το είχα ξαναχρησιμοποιήσει, και με το 3TAF και με το 5R που είχα πριν δεν χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσω, αλλά τη στιγμή που το χρησιμοποίησα οι εντυπώσεις μου είναι πάρα πολύ καλές. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες και δεν με έσκασαν, ξέρεις, στείλε μας βίντεο να μας δείξει ότι κάτι δεν δουλεύει καλά, δουλεύει. Μπαμ, μέσα σε μια μέρα έγινε η δουλειά μου και περιμένω, όπως σας είπα τώρα, να έρθουν να παραλάβουν το κινητό ο courier. Οπότε, ξανά χωρίς κινητό ο multi-culti. Το επόμενο διάστημα, όπως και τώρα, τραβάω το βίντεο με το Xiaomi Redmi Note 5, το οποίο για 150 ευρώ, 170 έχει μια πάρα πολύ καλή κάμερα, θεωρώ. Και οπότε περιμένω να πάρω πίσω τα λεφτά και να παραγγείλω το Xiaomi το Mi Ai 8. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε και για το OnePlus 6 και για οτιδήποτε άλλο, ξέρετε ότι με μεγάλη μου χαρά σας απαντάω. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.